Για την ομόφωνη απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που διατυπώνει την αντίθεσή της στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων. Η Εκκλησία είναι μάνα όλου του λαού, είναι αυτή που διασώζει διαχρονικά τις αξίες και τους θεσμούς και δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη και αδιάφορη σε αυτό το σημαντικό θέμα το οποίο τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή, η συμβίωση ανθρώπων του ιδίου φύλου να χαρακτηριστεί σαν γάμος. Γάμος είναι ανδρός και γυναικός συνάφεια. Αυτός είναι ο γάμος. Ο γάμος προϋποθέτει άνδρα και γυναίκα. Και βέβαια για μας τους χριστιανούς είναι μυστήριο της Εκκλησίας και ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει μέγα μυστήριο, το συνδέει με τον Χριστό και με την Εκκλησία. Και βέβαια καρπός και δωρεά του Θεού από το γάμο είναι η απόκτηση των παιδιών. Η ελληνική κοινωνία διακατέχεται από αξίες, αρχές, ιδανικά και σεβασμό στην οικογένεια. Και αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον, δήλωσε ο Μητροπολίτης, τονίζοντας πως αυτοί που θα το ψηφίσουν θα έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές για τη δομή της κοινωνίας. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από πατέρα και από μάνα. Από τη στοργή της μάνας, από τη ζεστασιά της μάνας, αλλά και από την παρουσία του πατέρα. Αυτό λοιπόν που θέλει να περάσει η πολιτεία στην ανθρώπινη κοινωνία, μια κοινωνία με αρχές, με αξίες, με ιδανικά, με το σεβασμό προς την οικογένεια, γιατί στον ελλαδικό χώρο η οικογένεια είναι ενωμένη. Είναι κάτι το απαράδεκτο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. Και όσοι θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο να ξέρουν ότι θα φέρουν μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στις επερχόμενες γενιές, ποια θα είναι η δομή της κοινωνίας μας. Η Εκκλησία λοιπόν εξέφρασε τις απόψεις της βάσει της διδασκαλίας του Χριστού, του Ευαγγελίου, των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών Συνόδων, ότι γάμος χαρακτηρίζεται μόνο η ένωση του ανδρός με την γυναίκα. Η άλλη είναι συμβίωση. Και είπαμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή το σύμβολο της συμβίωσης που νομικά καλύπτει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν μένουν σε αυτό. Θέλουν όμως να χαρακτηριστεί αυτή η συμβίωση γάμος, ούτως ώστε αύριο να πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα ελληνικά δικαστήρια και να διεκδικήσουν και την τεκνοθεσία αλλά και τη χρήση της παρένθετης μητέρας, που θα είναι ένα έγκλημα. Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή δεν είναι απέναντι στα πρόσωπα αλλά απέναντι σε έναν καινούριο θεσμό.